Πάμε να δούμε τους λέοντες. Ο Άρης τον Ταύρο, μια κούρσα ταχύτητα στα επαγγελματικά για τους λέοντες. Αυτό σημαίνει και μια αγωνία γενικότερα για το πώς θα εξελιχθούν τα επαγγελματικά και τα project που έχετε για το μέλλον. Όλη αυτή η αγωνία, με κάποιο τρόπο, θα τελειώσει κάπου μετά το Πάσχα, δηλαδή μέχρι τότε έχετε να προσαρμόσετε πράγματα, να δείτε τι μπορείτε να αλλάξετε, γενικώς να δουλέψετε αρκετά στο κομμάτι επαγγελματικά. Και αν είστε γεννημένοι Ιούλιο, η νέα σελήνη που έχουμε στο τέλος Απριλίου δείχνει και για σας μία αλλαγή σε ό,τι έχει να κάνει με τη δουλειά ή με το σπίτι. Για τους γεννημένους Ιούλιο αυτό, η νέα σελήνη που έχουμε στον Ταύρο στις 26 του μήνα. Στο κομμάτι των οικονομικών έχει έμφαση ο Απρίλιος, έχει έξοδα, έχει πίεση, συνθήκες δηλαδή πιεστικές μέχρι το Πάσχα, μετά είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Πάμε να δούμε τους Παρθένους. Θεωρώ ότι μέχρι τις 20 Απριλίου θα είστε σε μια σχετικά πιο ήρεμη φάση. Θα σχεδιάσετε ή σχεδιάζετε τα επόμενα βήματά σας. Νιώθω και για σας ότι η εκδήλωση όμως της δράσης θα έρθει λίγο αργότερα. Αν δεν προλάβετε δηλαδή να ξεκινήσετε κάτι τώρα πολύ άμεσα, θεωρώ ότι η εκδήλωση της δράσης θα έρθει κατά το Μάιο. Μετά τις 20 του μήνα έχει επαγγελματικές εξελίξεις για τους Παρθένους και ο Μάιος γενικά είναι ένας μήνας που θα τρέξει πολύ το κομμάτι επαγγελματικά, άρα εκεί πέρα κινηθείτε σε αυτό το διάστημα για να δείτε τι μπορείτε να κάνετε καλύτερο στα επαγγελματικά σας. Ο Απρίλης έχει μια κινητικότητα και στις ερωτικές σχέσεις. Και με την Αφροδίτη η ανάβρωμη στους Ιχθύς και στην ορφή της πορεία μετά τις 15, κάτι δηλαδή από το παρελθόν, αλλά και κάτι καινούργιο που θα μπορούσε να έρθει μετά το Πάσχα ή κοντά στο Πάσχα και να τραβήξει λίγο την προσοχή σας. Πάμε να δούμε τους Ζυγούς. Εξακολουθούν να σας απασχολούν τα οικονομικά. Προσπαθείτε να βάλετε μια τάξη στον οικονομικό τομέα, σε εκκρεμότητες που μπορεί να έχετε, σε οτιδήποτε σχετίζεται με ό,τι έχει να κάνει με το χρήμα. Όχι απαραίτητα το μισθό σας, αλλά περισσότερο φορολογικά, ό,τι έχει σχέση με τράπεζες, με επενδύσεις, τέτοιου είδους πράγματα, διατροφές κτλ. Κτλ. Ό,τι απασχολεί τον καθένα. Τώρα, στο κομμάτι των προσωπικών, θα έλεγα να μην έχετε πολύ μεγάλες προσδοκίες. Αν δεν έχετε πολύ μεγάλες προσδοκίες αυτό το μήνα, τον Απρίλιο δηλαδή, κάτι καλύτερο μπορεί να συμβεί. Αν περιμένετε ότι θα είναι ο μήνας που θα τα φέρει καταπληκτικά τα πράγματα στο κομμάτι των ερωτικών, θα απογοητευτείτε και δεν θέλω καθόλου. Ο Μάιος είναι σαφώς καλύτερος σε αυτό το κομμάτι. Οι γεννημένοι τέλος Σεπτεμβρίου μπορεί μέσα σε αυτές εδώ πέρα τις μέρες να έχετε κάτι καινούριο, είτε στα επαγγελματικά είτε στα προσωπικά, μια πρόταση, να κινηθεί λίγο μια κατάσταση για τους γεννημένους τέλος Σεπτέμβρη αυτό. Θα προσέξετε κοντά στις 11 η Ζυγή, έχει μια πανσέλινο στο ζώδιό σας, άρα εκείνες οι μέρες, κοντά στις 11 Απρίλη, είναι λίγο πιο ζόρικες, που έχουν περισσότερη ένταση. Και λοιπόν, οι Σκορπιοί. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η πίεση που ασκεί ο Άρης απέναντί σας και θα υπάρχει μέχρι τις 20 του μήνα και ανάλογα με το ποιο δεκαήμερο έχει γεννηθεί ο καθένας, το βιώνει πιο έντονα. Ο Μάρτης ήταν πιο πιεστικός για τους γεννημένους το πρώτο δεκαήμερο και λίγο από το δεύτερο. Ο Απρίλιος είναι πιο πιεστικός για τους μισούς υπόλοιπους Σκορπιούς που είναι γεννημένοι δεύτερο-τρίτο δεκαήμερο. Υπάρχει αυτή η πίεση, όμως έρχεται ένας παράγοντας που λέγεται Αφροδίτη και δεν είναι λίγο. Είναι καλό, είναι μέσα σε ένα κομμάτι που έχει να κάνει με αυτό που λέμε η χαρά της ζωής, ο έρωτας, η δημιουργία, τα παιδιά. Το να περάσω και λίγο καλά τέλος πάντων, μέσα σε όλα τα οποία με κατατρέχουν. Άρα ο Απρίλιος είναι ένας μήνας που θεωρώ ότι είναι κατά τι πιο γλυκός σε σχέση με τον προηγούμενο. Και θεωρώ ότι μπορεί τέλος πάντων να τα περάσετε λίγο καλύτερα. Και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα ερωτικά, για όσους είναι αδέσμευτοι, αδέσμευτες, έχει μία, μετά κοντά στο Πάσχα και μετά, έχει νομίζω κάτι ενθαρρυντικό στο να συμβεί τέλος πάντων κάτι καινούριο, να προκύψει κάτι καινούριο. Οι Σκορπιοί που είναι γεννημένοι τις πρώτες μέρες με τον ανάβρωμο Ερμή μετά τις 9 του μήνα μπορεί να έχουν συναντήσεις με άτομα από το παρελθόν, είτε σε επίπεδο επαγγελματικό είτε σε επίπεδο προσωπικό. Είναι σε μία φάση δηλαδή ο Ερμής που τους φέρνει σε επαφή με το παρελθόν τους με κάποιο τρόπο, αλλά συμπεράσματα και ό,τι έχει να κάνει με εξελίξεις, θα έλεγα αφήστε τα καλύτερα από το Μάη και έπειτα, δεν είναι ο μήνας για να πάρετε πολύ σοβαρές αποφάσεις. Και από το Μάη που μας το λες, Βρεάση μου, για πέταξέ μας λίγο μέχρι το Μάη, πότε, από την αρχή? Μετά τις 4-5 Μαΐου. Α, νωρίς. Ναι, νωρίς. Εντάξει, εντάξει, καλά είναι. Πάμε να δούμε τους τοξότες. Ο Απρίλιος έχει έμφαση σε ό,τι έχει να κάνει με την φυσική κατάσταση, με την υγεία. Είναι ο Άρης τον Ταύρο εκεί, άρα και εσείς πρέπει να τακτοποιήσετε κάποια θέματα που μπορεί να έχουν να κάνουν με αυτά, αν σας απασχολούσαν περισσότερο.
τα θέματα της οικογένειας ή του σπιτιού μπορεί να σας αγχώνουν σε συνάρτηση με τα οικονομικά. Η Αφροδίτη στους ηχθείς, τετράγωνο με Κρόνο στο ζώδιό σας. Καταλαβαίνετε, τώρα δεν είναι και η καλύτερη συνθήκη, ας πούμε, για να έχεις μέσα σε ένα μήνα. Το καλό πιο είναι ότι ο ήλιος στον Κριό, αν μη τι άλλο, δεν σας αφήνει να πέσετε. Δηλαδή, συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν, αλλά μέσα σας κάτι έτσι σιγοκαίει, μια ελπίδα, μια αισιοδοξία που την έχετε ούτως ή άλλως από το ζώδιο. Η γεννημένη τελευταίο δεκαήμερο, ναι, είναι πιο πιεστική η κατάσταση σε ό,τι έχει να κάνει και με τα θέματα της οικογένειας και με τα θέματα δηλαδή του σπιτιού, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με τις σχέσεις. Είναι ένας μήνας που θα έλεγα ότι είναι μέτριος σε σχέση με αυτό που μπορεί να φέρει ο Μάιος, που είναι σαφώς ένας μήνας με περισσότερες εξελίξεις για σας και πολύ καλύτερος και στα ερωτικά, δίνει δηλαδή προοπτική, δίνει αισιοδοξία, αλλά ακόμα και στα οικονομικά ζητήματα. Πάμε να δούμε τους εγώκερους. Για τους εγώκερους είναι ένας μήνας αρκετά προστατευμένος σε σχέση με άλλα ζώδια, μαζί με τους καρκίνους που έλεγα πριν, τους σκορπιούς ως ένα βαθμό και τους ηχθείς. Έχει μια έμφαση στα ερωτικά σας, έχει συναντήσεις με πρόσωπα είτε από το παρελθόν ή και καινούργιες γνωριμίες, ιδιαίτερα προς το τέλος του Απρίλη, σε και έχει και μια πολύ ωραία νέα σελήνη στον Ταύρο για τους γεννημένους το Δεκέμβρη, μπορεί να παίξει κάτι καινούριο σε επίπεδο ερωτικών ή σε θέματα που έχουν να κάνουν με παιδιά, με τη δημιουργία, με όλα αυτά, κάτι που μπορεί να πάει καλά. Εξελίξεις επίσης σε θέματα επαγγελματικά μετά τις 20 Απριλίου, εκεί πέρα θα ανέβουν λίγο περισσότερο οι ρυθμοί στην καθημερινότητά σας και μπορεί να προκύψουν και καινούργιες καταστάσεις σε ό,τι αφορά τη δουλειά. Πάμε να δούμε τους υδροχόους. Για τους υδροχόους υπάρχει πίεση του Άρη που εξακολουθεί μέχρι τις 20 του μήνα περίπου σε ό,τι έχει να κάνει με ένα κίνητο, με το σπίτι, με την επιχείρησή σας. Κάτι τέλος πάντων το οποίο κοιτάτε πώς να διορθώσετε, να φτιάξετε, να προσαρμόσετε, να αλλάξετε όλα αυτά τα θέματα. Από εκεί και έπειτα έχετε ένα άγχος πώς θα ανταποκριθείτε σε οικονομικές απαιτήσεις που μπορεί να υπάρχουν και που μπορεί να σας πιέζουν λίγο περισσότερο, ειδικά τους γεννημένους στο τελευταίο δεκαήμερο. Και θεωρώ το πιο αποδοτικό, το πιο χαλαρό σχετικά, πιο ξεκούραστο ή με καλύτερες προοπτικές διάστημα, αυτό που ξεκινά μετά το 20 Απρίλη, το τελευταίο δεκαήμερο του μήνα δηλαδή, σε όλα τα επίπεδα είναι πιο γενναιόδωρο απέναντί σας σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Και πάμε να δούμε τους ηχθείς, που ο Απρίλιος φέρνει και έντονους ρυθμούς στην καθημερινότητά σας. Έχει πολλές συζητήσεις, πολλές επαφές, ενδεχομένως και προτάσεις. Συζητάτε πράγματα, ίσως και για τα επαγγελματικά. Δεν είναι ο κατάλληλος μήνας για να πεις ότι ξεκινάω κάτι. Θα πρέπει να ξεκινήσετε πολύ πολύ νωρίς, να προλάβετε δηλαδή πριν γυρίσει ο Ερμής ανάβρωμος. Γιατί αν γυρίσει ανάβρωμος, μόλις μάλλον γυρίσει ανάβρωμος, θα αρχίσουν οι καθυστερήσεις και μπορεί τα πράγματα να πάνε για τον επόμενο μήνα ή έστω να πάνε προς το τέλος του μήνα αυτού. Η Αφροδίτη στο ζώδιό σας όμως τονώνει και τα κέφια σας και την αυτοπεποίθησή σας. Η γεννημένη στο τέλος του ζωδίου, που έχετε αυτό το τετράγωνο με τον Κρόνο, μπορεί να πιεστείτε λίγο περισσότερο σε θέματα είτε επαγγελματικά είτε οικονομικά ή και σε μια προσωπική σχέση. Μέσα στον Απρίλη θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει το τοπίο και για σας λίγο αργότερα, κατ' εμέ περισσότερο προς τον Ιούνιο. Για τους ηχθείς, το κομμάτι που έχει να κάνει με ερωτικές σχέσεις, αν είστε γεννημένοι στο τελευταίο δεκαήμερο του μήνα. Σε γενικές γραμμές όμως, δεν θα έλεγα ότι ο Απρίλιος είναι τόσο ζόρικος μήνας για σας ή τέλος πάντων θα σας δημιουργήσει τόσα προβλήματα όσο μπορεί να σας είχε δημιουργήσει ο Ιανουάριος ή αρχές Φεβρουαρίου, δηλαδή ένα διάστημα επίσης πιεστικό. Ναι, να πούμε ότι με τον ανάβρωμο Ερμή, αυτό το λέω πέρα από τους ηχθείς, είναι γενική συμβουλή προς όλους, επειδή είπαμε ότι αυτός ο μήνας έχει αρκετές ανάβρωμες πορείες και επειδή είναι το Πάσχα και επειδή πολλοί μπορεί να φύγουν, ας είστε λίγο πιο προσεκτικοί. Είναι και όταν ξεκινάει ο ανάβρωμος Ερμής, έχουμε μεγάλη εβδομάδα. Άρα πολλοί μπορεί να ταξιδέψουν. Ας είστε λίγο πιο προσεκτικοί στο κομμάτι που έχει να κάνει με την οδήγηση, με το μεταφορικό σας μέσο. Λίγο πιο προσεκτικά παντού, για να μην τέλος πάντων σας βγαίνει, μας βγει ξινό, αυτό το λέω.